Σήμερα, ωστόσο, το κλίμα στην υποδρομιακή οικογένεια είναι ιδιαίτερα βαρύ, μιας και ο αναπάντεχος χαμός ενός νέου ανθρώπου που τόσα πολλά είχε προσφέρει στον χώρο και δυστυχώς δεν πρόλαβε να προσφέρει ακόμα περισσότερο, έχει σκορπίσει θλίψη σε όλους τους Φίλιππους και όχι μόνο χθες. Έφυγε από τη ζωή εντελώς αναπάντεχα ο Γιώργος Πολίτης, ο 34χρονος ιδιοκτήτης Δρομών Ονείπων, για τον οποίο μόνο καλά λόγια έχουν να πούν όλοι όσοι το γνώριζαν και συνεργάστηκαν μαζί του. Όπως καταλαβαίνετε, όλη η οικογένεια του Μαρκόπουλου, κυρίες και κύριοι, είναι συγκλονισμένη και φυσικά και οι δικές μας σκέψεις είναι στην οικογένεια του Γιώργου Πολίτη. Δύσκολες στιγμές για έναν νέο άνθρωπο, ο οποίος δεν είναι πλέον κοντά μας. Ο υπόδρομος θρυνεί, η οικογένεια του Γιώργου Πολίτη θρυνεί και εμείς θα τον αποχαιρετήσουμε με ένα πολύ μικρό βίντεο που έχουμε ετοιμάσει για αυτόν. Σήμερα ξημέρωσε μια πολύ δύσκολη μέρα για τον ελληνικό υπόδρομο. Και αυτό γιατί η παρέα του Μαρκόπουλου είναι πολύ φτωχότερη. Το πιο αληθινό χαμόγελο της υποδρομιακής οικογένειας έσβησε αναπάντεχα, σκορπίζοντας ανίποτη θλίψη στους συγγενείς, τους κοντινούς φίλους και τους αμέτρητους Φίλιππους, που πάντα μιλούσαν με τα καλύτερα λόγια για τον Γιώργο Πολίτη, που χθες άφησε την τελευταία του πνοή στα 34 μόλις χρόνια του, μετά από οξύ έμφραγμα. Ο Γιώργος μεγάλωσε κυριολεκτικά μέσα στον υπόδρομο και ανδρώθηκε εκεί, στο πλευρό του πατέρα του, που είναι ένας από τους παλαιότερους ιδιοκτήτες δρομών ονείπων στην Ελλάδα. Η ενασχόλησή του με τον υπόδρομο, λοιπόν, ήρθε ως φυσική εξέλιξη για αυτόν τον εξαιρετικό άνθρωπο και από το 2012 και έπειτα κατέγραψε μια αξιοζήλευτη πορεία με δεκάδες διακρίσεις. Αγαπημένο του άλογο, ο Straight and Force, με τον οποίο ξεκίνησε το μαγικό του υποδρομιακό ταξίδι, που όμως τόσο άδοξα και απρόσμενα έμελε να σταματήσει. Ο Γιώργος Πολίτης ήταν ένας άνθρωπος που είχε μόνο συμπάθειες και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση στον δύσκολο υποδρομιακό χώρο που από μόνη της λέει πολλά. Οι άνθρωποι που τον ήξεραν καλά γνώριζαν πως για τον Γιώργο τα άλογα δεν ήταν απλά μια επιχείρηση. Ήταν το πάθος και η λατρεία του. Την ώρα της υποδρομίας ζούσε τη στιγμή σαν ήταν αυτός πάνω στη σέλα του αλόγου του. Και όταν έρχονταν η πρωτιά, στις συνεντεύξεις ήταν πάντα απολαυστικός. Πέρα από την ανάβαση, να συγχαρώ και τον προπονητή μου και το συνεργάτη μου, γιατί του χρεώνω σήμερα τη νίκη. Γιατί η αλήθεια είναι, είχα απογοητευτεί από αυτό το άλογο και μάλιστα είχα πει να φύγει για εξωυποδρομιακή χρήση αν και σήμερα δεν πάει καλά. Αλλά το γράψαμε μόνο και μόνο για να συμπληρωθεί η κούρσα, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτά είναι τα τυχερά και τα ωραία του υποδρόμου. Από εκεί που ήταν και έλεγα του, εδώ είναι να σας τα πει, που του έλεγα ας φύγει να τελειώνουμε, δεν μπορώ να τον βλέπω. Σήμερα είμαι εδώ και χαίρομαι τη νίκη. Πάντοτε όμως ο Γιώργος Πολίτης μιλούσε με τα καλύτερα λόγια για όλους τους συναδέλφους του που μπορεί να ήταν αντίπαλοι του την ώρα του αγώνα, αλλά μετά το τέλος ήταν όλοι φιλαράκια. Το θέμα είναι ότι παίρνουμε χαρές. Όσο παίρνουμε χαρές, καλό είναι. Σήμερα χαιρόμαστε εμείς, αύριο μπορεί να χαρεί κάποιος άλλος. Το θέμα είναι ότι είμαστε όλοι φίλοι εδώ και περνάμε ωραία, οπότε μια χαρά. Η επιτυχία του στον υπόδρομο δεν ήταν διόλου τυχαία. Οι γνώσεις του για τα άλογα ήταν πραγματικά αστήρευτες. Ήταν πάντα στο πλευρό των προπονητών του και δούλευε και αυτός μαζί με τους τζόκεϊ για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όταν δε τα άλογά του αγωνιζόντουσαν, τότε τίποτε δεν τον κρατούσε μακριά από την κούρσα, ούτε καν οι όποιες επαγγελματικές του υποχρεώσεις που περνούσαν αυτομάτως σε δεύτερο ρόλο. Ο Γιώργος πάνω απ' όλα ήταν ένας νέος άνθρωπος γεμάτος ενέργεια, ζωή και όπως λένε οι στενοί του συνεργάτες, με πηγαίο χιούμορ. Δεν πάει καιρός που στη σελίδα του στο Instagram, θέλοντας να κάνει τους φίλους του να γελάσουν, ανέβασε αυτό το σύντομο βίντεο με πρωταγωνιστή ένα από τα άλογά του. Βγάλε τη γλώσσα, ρε. Θα πάω πιο πίσω. Βγάλε τη γλώσσα στην πλάι, έτσι πως κάνεις. Να. Αυτός ο γεμάτος καλοσύνη νέος άνθρωπος, δυστυχώς, έφυγε από κοντά μας. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένεια του Γιώργου Πολίτη, που τόσο δοκιμάζεται από το απρόσμενο τραγικό αυτό γεγονός. Και για όλους όσους θέλετε να πείτε το τελευταίο αντίο στον Γιώργο, η εξόδιος ακολουθία είναι προγραμματισμένη για αύριο Πέμπτη. Καλό ταξίδι, Γιώργο! Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάζει. Τον κύριο Οδυσσέα Χριστοφόρου. Τον κύριο Χριστοφόρου, αντιπρόεδρο. Καλησπέρα. Από χθες το απόγευμα, η οικογένειά μας, γιατί η εταιρεία μας
οι διοκτήτες, οι αναβάτες, οι προπονητές, όλοι είμαστε μία οικογένεια, θρηνή το χαμό ενός εξαιρετικού ανθρώπου, ενός χαμογελαστού παιδιού που μας συντρόφευσε όλα αυτά τα χρόνια, δείχνοντας τη μεγάλη του αγάπη για τις υποδρομίες. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον Αντιπρόεδρο της ΟΠΑΠ και Αντιπρόεδρο των Υποδρομιών ΑΕ, κύριο Σπύρο Φωκά, για να ανακοινώσει τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας μας. Ένας από τους πιο σημαντικούς υποστηρικτές των ελληνικών υποδρομιών και από τους πιο αγαπητούς Φιλίππους έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 34 ετών. Ο ιδιοκτήτης Δρομών Ονείπων, Γιώργος Πολίτης, υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους λάτρεις του υποδρόμου και του αλόγου, δείχνοντας έμπρακτα την υποστήριξή του ακόμη και σε δύσκολες περιόδους. Το Διοικητικό Συμβούλιο και όλοι οι υπάλληλοι της υποδρομίας ΑΕ είναι συντετριμμένοι από την απώλεια ενός νέου ανθρώπου γεμάτου ζωντάνια και αγάπη για τον χώρο του υποδρόμου. Εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια για την ξαφνική απώλεια του Γιώργου και ευχόμαστε στην οικογένειά του και στους οικείους του καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Σαν ελάχιστο φόρο τιμής, η εταιρεία θα προβεί στις παρακάτω ενέργειες. Κατά τη διάρκεια της σημερινής υποδρομιακής συγκέντρωσης και συγκεκριμένα πριν την έναρξη της δεύτερης υποδρομίας, όπου θα διαγωνιζόταν ο Κέι Πράθ, ένα από τα άλογα του Γιώργου θα κρατηθεί ενός λεπτού σιγή. Αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου θα παραστεί στην εκρόσιμη ακολουθία. Θα κατατεθεί εις μνήμη του το ποσό των 1.000 ευρώ στο Ταμείο Αναβατών με αναπηρία. Σε επόμενη συγκέντρωση θα διεξαχθεί υποδρομία προς τιμή του Γιώργου Πολίτη με ομώνυμο έπαθλο. Γιώργο, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα ήθελα να δώσω το λόγο τώρα στον εκπρόσωπο της Ένωσης Ιδιοκτητών, στον κύριο Βάσο Οδυσσέος. Σε μένα έλαχε το θλιβερό αυτό επίτευγμα της ΕΙΔΙΕ να ανακοινώσω ότι δεν το έχουμε πια μαζί μας. Ο φίλος, ο φίλτατος, ο καλύτερος ίσως όλων μας των ιδιοκτητών από χθες έπαυσε να είναι μαζί μας και η οικογένειά μας έγινε ακόμα φτωχότερη. Ο Γιώργος, ο φίλτατος, ήταν πράγματι ο ορισμός του καλύτερου και του πιο σπότμαν ιδιοκτήτη. Γι' αυτό και η οικογένειά μας όλοι θρηνεί αυτό το χαμό, γιατί δεν θα βρούμε κανένα, μα κανένα, ο οποίος να έχει ένα κακό λόγο να πει για το Γιώργο μας. Δυστυχώς, όλοι οι καλοί άνθρωποι έχουν και αυτή τη μοίρα τους και εμείς που θα απομείνουμε τώρα πρέπει να είμαστε δυνατοί για να το θυμόμαστε όσο πιο πολλά χρόνια μπορούμε. Στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ιδιοκτητών υπήρξε πάντα τα τελευταία χρόνια ένας από τους βασικούς και ειδικούς, θα έλεγα, σε προτάσεις για να βελτιώσουμε όσο μπορούμε καλύτερα την ένωσή μας. Φίλε Γιώργο, καλό σου ταξίδι και μπορώ να σου υποσχεθώ ότι αυτά που μας ζήτησες να κάνουμε με συνέπεια και με συνέχεια θα προσπαθήσουμε να το εφαρμόσουμε στο μέλλον. Καλό σου ταξίδι και ας είναι ελαφρό το χώμα που σε σκεπάζει. Γεια σου. Παρακαλώ να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Γιώργου Πολίτη.